Λοιπόν, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους μιλητές με τη σειρά μου και τον κύριο Χριστάκη που έχει έρθει. Νομίζω ήδη έχουμε δει ότι το πρόβλημα της πανδημίας έχει ένα καθαρά διεπιστημονικό χαρακτήρα. Αυτός είναι εν μέρη και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης, να δείξουμε αυτό και είναι και ένα από τα εντυπωσιακά που έχει ο Νίκολας Χριστάκη και ένα που θα τον αναγορεύσουμε σήμερα σε επίτιμο διδάκτορα στο τμήμα μας. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια εγώ θα γυρίσω λίγο πιο πολύ σε κάποιες άλλες, αν θέλετε, μακροδιαστάσεις του προβλήματος. Θα πιάσω τρία θέματα, συσχετήσεις της κρίσης της πανδημίας με την κλιματική κρίση. Θα κοιτάξω λίγο τις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία που έχει η πανδημία και θα στο τέλος θα αναφερθώ λίγο και στο θέμα της συνωμοσιολογίας, των ψεύτικων ειδήσεων, των fake news και τα δίκτυα. Πρώτα να μιλήσω λίγο για τις συσχετήσεις που να κάνουμε της πανδημίας με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Οπότε αυτός ο παραλληλισμός νομίζω έχει πράγματα να μας διδάξει. Η έλλειψη καταρχήν προετοιμασίας απέναντι σε ένα γνωστό κίνδυνο, όπως είναι της πανδημίας, όπως είναι και η κλιματική κρίση, είναι ένας σημαντικός παραλληλισμός που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι μαύρος κύκνος η περίπτωση πανδημίας, αλλά μοιάζει πιο πολύ με γκρίζος ρινόκερος. Είναι τόσο δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί, που αρχίζουμε και το υποτιμούμε. Άλλη συσχέτιση είναι η άγνοια και η αδιαφορία στις οικολογικές επιπτώσεις της οικονομικής μεγέθυνσης και των καταναλωτικών συνηθειών. Έχουμε δει ότι καθώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, ερχόμαστε πιο κοντά σε επαφή με νέους ιούς και αυξάνεται ο κίνδυνος της εξάπλωσης αυτών των πανδημιών. Η κλιματική κρίση βεβαίως έχει το αντίστοιχο δίδαγμα και δεν αποκλείεται μαζί με την κλιματική κρίση να δούμε και περισσότερες πανδημίες. Υπάρχει και μια έμφαση στο σήμερα που έχουμε. Είμαστε συνηθισμένοι να τονίζουμε και ίσως είναι και θέμα του πολιτικού συστήματος να βλέπουμε πολύ κοντά και νομίζω ότι και το ζήτημα της πανδημίας και το ζήτημα της κλιματικής κρίσης μας δείχνει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους θεσμικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς στο να αρχίζουμε να βλέπουμε πολύ περισσότερο προς το μέλλον και να προστατεύουμε, να προστατευόμαστε απέναντι σε προκλήσεις που έρχονται. Επίσης, έχουμε δει μια δυναμία να ακουστούν οι δήμονες. Έχουμε τις θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό το ζήσαμε με τον Τραμπ για την συνωμοσία της κλιματικής αλλαγής, όπου θεωρούσε ότι ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή είναι μια προσπάθεια της Κίνας να υποχρεώσει τις αναπτυγμένες χώρες να πάρουν μέτρα και να κερδίσει ανταγωνιστικά. Και το βλέπουμε και στην περίπτωση της πανδημίας. Δεν σημαίνει ότι κάθε θεωρία συνωμοσία δεν ενδέχεται κάποια στιγμή να έχει και κάποια βάση αλήθειας. Το βλέπουμε τώρα και με το ερώτημα κατά πόσο η εξάπλωση στη γέννησή του ξεκίνησε από το εργαστήριο. Αλλά πρέπει να μάθουμε να εξετάζουμε τα ζητήματα με επιστημονική βάση και όχι με βάση μια φοβία που κάνει και δύσκολη την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τι άλλα έχουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση? Έχουμε δει το εξής. Ανάγκη συμπεριφορικών αλλαγών. Το έχουμε στην περίπτωση της πανδημίας, να φοράμε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις. Γιατί? Το βλέπουμε και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να μάθουμε ενδεχομένως άλλες συμπεριφορές στον τρόπο που εξοικονομούμε ενέργεια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συμπεριφορικές αλλαγές δεν είναι και τόσο δύσκολες. Αυτό το είδαμε
ότι μάθαμε να κάνουμε εργασία εξ αποστάσεως, ήταν μάλιστα εντυπωσιακή η μετάβαση αυτή, αν και μετά από ένα καιρό μας κούρασε. Δεν είναι τόσο δύσκολο να φοράμε μάσκα, παρόλα αυτά βλέπουμε αντιστάσεις και αντοχές και σε αυτό. Οπότε υπάρχουν δύο όψεις, μικρές αλλαγές μπορούν να μας προστατεύσουν, αλλά για κάποιο λόγο καμιά φορά αντιστεκόμαστε και σε αυτές. Άλλο πράγμα είναι η αβάθμιση του ρόλου του κράτους. Είδαμε μετά την κρίση του 2008, τη χρηματοοικονομική, ότι η φιλοσοφία της αυτορύθμισης της λειτουργίας της αγοράς οδήγησε στα προβλήματα εκείνα. Νομίζω αυτό επανήρθε και πολύ πιο έντονα με την πανδημία, ότι βλέπουμε ότι το κράτος χρειάζεται για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων και σαφώς και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να δούμε μια πολύ στενότερη συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία των πολιτών. Και εδώ έχουμε νέα πρότυπα διακυβέρνησης. Στα αρνητικά που είδαμε είναι μια έλλειψη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για την στήριξη των φτωχότερων χωρών με εμβόλια. Δηλαδή, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγματική αντιμετώπιση θέλει μια παγκόσμια συνεργασία στην προσπάθεια να το χειριστούμε, είδαμε εθνικισμό στα εμβόλια και αυτό ήταν μια αρνητική εικόνα. Προφανώς και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει αυτό να είναι καθοριστικό η παγκόσμια συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Στα θετικά, είδαμε εντυπωσιακές δυνατότητες και καινοτομίας με τα νέα εμβόλια. Το γεγονός ότι τόσο γρήγορα εμφανίστηκαν νέα εμβόλια πάλι δείχνουν ότι ο συνδυασμός της ψηφιακής επανάστασης, το διαδίκτυο και η δυνατότητα επικοινωνίας των επιστημόνων, η συνεργασία των επιστημόνων με τις κυβερνητικές αρχές και με τον ιδιωτικό τομέα, όταν είναι αποφασισμένοι για να αντιμετωπίσουν ένα κέριο ζήτημα, μας έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα δείγμα που το χρειαζόμαστε και για την κλιματική κρίση. Τώρα, να πω λίγο για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία. Ήδη ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε 4,8 εκατομμύρια θανάτους από το COVID. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία του συγχρόνου καπιταλισμού στιγμή που σχεδόν το 95% των οικονομιών συρρυκνώθηκαν ταυτόχρονα, όπως έγινε το πρώτο μισό του 2020. Ότι ο κόσμος συλλογικά αποφάσισε να κλείσει το κλείσιμο της οικονομίας κάνει την ύφεση πρωτόγνωρη. Στο τέλος του 2020, το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής έρευνας για το COVID αφορούσε την ψυχική υγεία. Η κρίση του COVID περαιτέρω ενίσχυσε τη σημασία, όπως είπα, του κράτους σε ρόλο ρυθμιστή της οικονομίας, διαφύλαξης των ευάλωτων και επιτελικού σχεδιασμού για την έξοδο της κρίσης και βεβαίως στρατηγικού εταίρου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό νομίζω είναι ένα κεντρικό μήνυμα που χρειάζεται και στο μέλλον. Επίσης, είδαμε μια νέα αντίληψη εξόδου από την κρίση. Η εποχή της λιτότητας, η οποία καθόρισε λίγο πολύ τη στρατηγική μετά την κρίση του 2008, το Ευαγγέλιο της λιτότητας εγκαταλείφθηκε. Τώρα είπαμε χρειαστεί να κάνουμε, όπως έλεγε ο Ντράγκη, ό,τι χρειαστεί. Το έχουμε δει και σε επίπεδο τόνωσης της οικονομίας. Και μάλιστα συνδυάζεται για πρώτη φορά, είχε γίνει και στην αρχή του 2008, με μια προσπάθεια πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπουμε ότι πρέπει να μετατρέψουμε την κρίση τη σημερινή, την ανάκαμψη που χρειάζεται, με το χτίσιμο υποδομών για αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και κυρίως της κλιματικής αλλαγής. Η τωρινή κρίση τιμών φυσικού αερίου, καθυστέρησης κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να πει κανείς ότι έχει σχέση από μια πλευρά με την απανθρακοποίηση, δηλαδή την προσπάθεια να ξεφύγουμε από τη χρήση του άνθρακα, αλλά σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι
ακριβώς επειδή είδαμε μια, από τη μια ένα απότομο κλείσιμο της οικονομίας, αυτό δημιούργησε μια απίστευτη συρρήκνωση της παραγωγής, ένα ξεχαρβάλωμα κατά κάποιο τρόπο διαφορετικών μερών της οικονομίας και απ' την άλλη είδαμε ότι σε συνδυασμό με την εμφάνιση των εμβολίων και με την τρομακτική τόνωση της οικονομίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και της ανεργίας, είδαμε μια άνθηση στην παραγωγή και στην οικονομική δραστηριότητα που έχει δημιουργήσει κλειδονισμούς, το οποίο φαίνεται στην άνοδο των τιμών και στον, κατά κάποιο τρόπο, το κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού. Το λάθος δίδαγμα σε αυτό θα είναι να θεωρήσουμε ότι αυτή η άνοδος των τιμών που χτυπάει βεβαίως και τις φτωχότερες ομάδες στην κοινωνία θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε για την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Αντιθέτως, θα πρέπει να πιστούμε ακόμα περισσότερο ότι αυτή είναι η ορθή πολιτική. Προφανώς θα πρέπει να βρούμε τρόπο πιθανόν αυτή την παροδική κρίση να την αντιμετωπίσουμε και προστατεύοντας κυρίως τους ευάλωτους, αλλά αν είχαμε κάνει κινήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μετάβασης καλύτερης προς νέες μορφές ενέργειας, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή αυτού του είδους την κρίση. Και να πάω λιγάκι και στο θέμα της συνωμοσιολογίας, των fake news και τα δίκτυα. Μια νέα έρευνα του τμήματός μας εξετάζει την αξιολόγηση γιατρών και φαρμακοποιών για υπηρεσίες φορέων κατά τη διάρκεια του COVID-19. Και πιο πολύ το λέω ενδεικτικά για να αναφερθώ σε κάποια πράγματα συνέχεια. Δείχνει ότι η πολιτική, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση. Επιστήμονες έχουν καλύτερη αξιολόγηση και ενδιάμεσα περίπου είναι το ΕΣΥ, ΕΟΔΗ και ΕΚΑΒ. Για να εξετάσουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εποχή μας, είναι σημαντικό να δούμε το ρόλο της νέας τεχνολογίας. Η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί μια από τις βασικές τεκτονικές μεταβολές που συνδέονται τόσο με τις κρίσεις, όσο και με τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνέλαβαν στη ραγδαία ανακάλυψη των εμβολίων, αλλά και στην έκρηξη ακραίων φωνών, ψεύτικων ειδήσεων και θεωρίες συνωμοσίας. Μάλιστα, στις θεωρίες συνωμοσίας και fake news, νομίζω οι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι, ίσως αυτό είχε σχέση με την κρίση που αντιμετωπίσαμε, όπως ξέρουμε, με βαθιά τραύματα, αλλά βεβαίως στη συνέχεια τα σκύπτρα τα έλαβε ο Τραμπ και έδειξε πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση και τι κίνδυνο μπορεί να δημιουργήσει στη λειτουργία των θεσμών. Αυτή η εξέλιξη του διαδικτύου και οι ψεύτικες ειδήσεις αναδεικνύει δύσκολα ζητήματα για την ελευθερία του λόγου, τη συνοχή της κοινωνίας, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την όλη λειτουργία της δημοκρατίας. Όσον αφορά την πανδημία, μας δείχνει τα προβλήματα διαχείρισης να γιγαντώνονται, τήρηση μέτρων κοινωνικών αποστάσεων, την αποδοχή της μάσκας και τώρα την αποδοχή των εμβολίων μέσα από ακραίες φωνές όπως είναι οι αντιεμβολιαστές. Έχουμε μια πρόσφατη ιστορία τώρα και στην Αμερική με το παρασιτοκτόνο Ivermectin, όπου είναι ένα φάρμακο, ανακαλύφθηκε νομίζω το 70 και κάποια στιγμή στην αρχή της πανδημίας, πριν υπάρχει το εμβόλιο, κάποιοι αναφέρθηκαν ότι μπορεί αυτό να είναι λύση για την πανδημία και τώρα έχει γίνει μεγάλη ζήτηση στην Αμερική για αυτό το φάρμακο, το οποίο δεν προσφέρει τίποτα και σε κάποιες περιπτώσεις οδηγείται και σε δηλητηρίαση. Τώρα, το διαδίκτυο ενισχύει την πόλωση, το θυμό και την αμφισβήτηση στην επιστημονική γνώση
και στους θεσμούς. Η πρόσφατη ανακάλυψη από την Frances Haugen, αν την προφέρω σωστά, για την πρακτική του Facebook, αναδεικνύει πως το κυνήγι οφθαλμών, την προσπάθεια δηλαδή να προσελκύσουμε κόσμο στο διαδίκτυο, μπορεί να οδηγήσει στην πόλωση όταν το Facebook προτιμάει την κερδοφορία, προτιμάει να τραβήξει την προσοχή των πολιτών, προτιμάει ο αλγόριθμος, δηλαδή επιλέγει ειδήσεις οι οποίες είναι εκρηκτικές, εντυπωσιακές, συχνά ψεύτικες, και αυτό προτιμιέται από την, σωστή αντιμετώπιση, δηλαδή η κερδοφορία οδηγεί αυτούς τους αλγόριθμους. Και εδώ θα τελειώσω λέγοντας το ευρύτερο έργο του Χριστάκη τονίζει τον τρόπο που λειτουργούμε και συνδιαμορφώνουμε απόψεις, νόρμες, ηθικούς κανόνες, φοβίες, αλλά μέσα σε κοινωνικά δίκτυα. Το διαδίκτυο επεκτείνει και αλλάζει το ένθητο δικτυακό χαρακτήρα μας, δεν είμαστε μονάδες, λειτουργούμε μέσα σε δίκτυο και καθρεφτίζουμε αυτά τα δίκτυα, μας λέει πως αυτή η νέα αυτογνωσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την συνεργατική μας προδιάθεση. Οι τεράστιες προκλήσεις μας κάνει επιτακτική αυτή την ανάγκη να προωθήσουμε αυτή τη συνεργατική προδιάθεση. Ευχαριστώ πολύ.